Δυστυχώς οι εξελίξεις που έτρεξαν μετά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά την έγκριση που έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση 4 Ιουνίου, οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες. Η κατάσταση για τα χωριά μας εκεί είναι δύσκολη και είναι θέμα επιβίωσης και καθαρού αγώνα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα χωριά αυτά που είναι κάποιες εκατοντάδες χρόνια εκεί πέρα στη Μένα, είναι ριζωμένα εκεί, κάποιοι σήμερα με τις πρακτικές τους και τις λογικές τους να τα διώξουν από αυτόν τον τόπο. Πάμε λοιπόν σε ό,τι αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι αποδείχθηκε από την Περιφερειακή Αρχή? Ότι η Περιφερειακή Αρχή με τον τρόπο που λειτουργήσε μας χρησιμοποίησε μία κατάσταση και προσπάθησε με μόνο τη σκοπιμότητα που ήθελε να κάνει να επιτύχει αυτό που ήθελε. Δηλαδή τι έκανε? Σας λέω αναλυτικά. 5 Μαρτίου παρέλαβε η περιφέρεια την ΠΕ. Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου εδώ. 1 Απριλίου με 30 Απριλίου ήταν δημόσια διαβούλευση. 5 Απριλίου έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό το τόσο σοβαρό θέμα έπρεπε να το είχε βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στις χρονολογίες τις νόμιμες επιτρεπτές και να έχει τελειώσει το θέμα εκεί. Απορριπτική, απορριπτική. Αυτοί τι έκαναν? Άφησαν και παρέλευσε ο χρόνος και μετά από 3 περίπου σκάρτες μήνες στις 26 Μαΐου έθεσαν το θέμα αυτό. Δηλαδή να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Αφού όποια απόφαση και να έπαιρναν ήταν εκτός νομιμότητας και εκτός λογικής. Άρα λοιπόν υπήρχε σκοπιμότητα και πρόθεση από την πλευρά τους. Άρα λοιπόν ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος λέει εγώ είμαι υπέρ των τοπικών κοινωνιών, υπέρ των δημοτικών συμβουλίων, θα τον πιστεύαμε και θα λέγαμε ότι έχει δίκιο, εάν αυτό το πράγμα το έκανε μέσα στο νόμιμο χρόνο που έπρεπε. Από τη στιγμή που στήθηκε ένα θέατρο σκιών του παραλόγου, που έγινε μια συνάντηση, ένα περιφερειακό συμβούλιο, συνεδρίαση, χωρίς λόγο, που λέγανε και μπήκε και η αντιπολίτευση στη λογική, να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, τοποθετήσεις, εκ του μηδενός, για το τίποτα. Γιατί ξέρανε ότι η Περιφερειακή Αρχή ότι αυτή η απόφαση είτε πάρουν απορριπτική για να μ' ρίξουν στάξη στα μάτια, γιατί δεν έχει καμία ουσία και καμία σημασία. Άρα λοιπόν γνώριζαν την απόφαση της αποκεντρωμένης που είχε πάρθει 3 μέρες νωρίτερα και αυτή τη στιγμή πήγανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πούνε αυτά που είπανε και μάλιστα η επιχειρηματολογία ήταν πολύ χαμηλή από κάποιους της Περιφερειακής Αρχής και θα το πω αυτό. Μιλάγανε ότι οι εισαγωγές, αυτή τη στιγμή κάνουμε εισαγωγές για αυτές τις κονσέρβες για τα ζώα και τέτοια. Δηλαδή τι εννοούσαν η επιχειρηματολογία? Ότι θα λύσουν το ισοζύγιο πληρωμών αυτής της χώρας, ας κοιτάξουν να ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί εκεί το ισοζύγιο πάσχει. Το γεγονός αυτό λέει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γνωμοδοτήσει μέχρι το πέρας της διαβούλευσης και μέχρι τις 4 έκτου είναι αρνητικό. Λέει πιο κάτω, το ΠΕΧΟ Παρκαδίας δεν έχει γνωμοδοτήσει μέχρι το πέρας της διαβούλευσης. Οι δασικές υπηρεσίες δεν έχουν γνωμοδοτήσει. Να εξηγήσουμε πιο απλά ότι όταν δεν γνωμοδοτούν αυτές οι υπηρεσίες και το περιφερειακό, θεωρείται ότι έχουν θετική άποψη. Ότι έχουν θετική για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Αν η Περιφερειακή Αρχή το χειρίστηκε λάθος και θέλει να διορθώσει, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρός να διορθώσει. Στο επόμενο λοιπόν Περιφερειακό Συμβούλιο τους καλούμε. Ξέρουν αυτοί τι αποφάσεις πρέπει να πάρουν, ξέρουν τι πρέπει να στείλουν στον υπουργό, το υπεχόδε, στον κύριο Σκρέκα και να του πούνε αυτό που πρέπει να του πούνε και έχουν δικαίωμα εκεί πέρα με όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρουν τη σωστή απόφαση. Να πάρουν αυτό που έπραξε η γειτονική περιφέρεια Δυτικής Πελοποννήσου, η οποία ο ίδιος αυτός ο επιχειρηματίας μόλυνε τα λαχενά επί 10 χρόνια. Ο άλλος τρόπος που εμείς θα κινηθούμε είναι ο δικαστικός δρόμος με δικηγόρους, με ασφαλιστικά μέτρα. Αυτά θα αποφασίσουμε στην αυριανή συνάντηση που θα γίνει το επαναλαμβάνω αύριο Σάββατο 12 Ιουνίου 6 ώρα στο μαγαζί στον εξωτερικό χώρο του Μπέζου του Αριστίδη, στην Κάτω Ασέα, και καλούμε όλους τους αρκάδες. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο οι δημοβαλτατσιώτες, σήμερα γίνεται ένα έγκλημα εκεί. Αν αδρανοποιηθούμε όλοι, αύριο θα γίνει στην πόρτα τη δική σου. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες που είναι ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα, σε θέματα ζωής, σε θέματα υγείας και έχουν να καταθέσουν κάτι σωστό να έρθουν εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα ξεκινήσουμε έναν δικαστικό αγώνα.
θα υπάρχουν και άλλες μορφές κινητοποίησης και αντίδρασης επάνω σε αυτά τα ζητήματα. Καλούμε τους βουλευτές, θα το ξανατονίσω, παρόλο που εδώ και πριν ένα μήνα εμείς τους έχουμε δώσει όλο το υλικό, τους έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία, έχουμε πάει από τα γραφεία τους, έχω μιλήσει εγώ τηλεφωνικά, έχουμε εξηγήσει τι γίνεται και μέχρι στιγμής οι βουλευτές δεν έχει εμφανιστεί κανένας, δεν έχουν, ξέρουν το θέμα. Καλό είναι να έρθουν αύριο εκεί και να μας πούνε τι πιστεύουν, ας πούμε, για αυτό το θέμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή, με το ΣΔΙΤ απορριμμάτων που γίνεται εκεί, το ΧΙΤΗ βασικά, δεν μιλάμε για το που κάνει τη διαλογή, συν αυτή η μονάδα αν έρθει, περιβαλλοντικά εμείς εκεί είμαστε τελειωμένοι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα? Απαξίωση των περιουσιών μας και μηδενισμό, θα μηδενιστεί η αξία τους.